Κύριε Κρυγέντο, μας επιτρέπετε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βερβεσό. Ένα σχόλιο, γιατί τα λέγαμε για την περασμένη εβδομάδα και τα θέλουμε και τώρα. Έρχονται νέα στοιχεία, πρόεδρε. Πάμε λίγο στην τραγωδία στα Τέμπη. Είδατε και στις δικογραφίες, έχετε εικόνα. Είστε έμπειρος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τι με έλεγε Νέστο από εδώ και πέρα? Θα έχουμε γρήγορα απαντήσεις. Από ό,τι βλέπουμε σε αυτό το τρένο των ευθυνών, όλοι ασχολούμαστε, αντί να ασχολούμαστε με τους μηχανοδηγούς των ευθυνών, ασχολούμαστε με τον τελευταίο τρόχο, με τους τελευταίους τροχούς του σειρμού. Δεν έχουμε ακόμα δει τι γίνεται με τους μηχανοδηγούς, με αυτούς που έχουν την ευθύνη για το γιατί εκτροχιάστηκε αυτό το τρένο και γιατί δεν θα μπορούσαν να είχαν εκτροχιαστεί και πολλά άλλα τρένα στο παρελθόν και αποτύχει, δεν έγινε αυτό. Mm-hmm. Και άρα αντί να ασχολούμαστε με τα μεγάλα ψάρια, ασχολούμαστε με τα μικρά. Θεωρείτε ότι δεν θα πάει σε βάθος η έρευνα? Δεν είναι μηχανοδηγοί, είναι οι σταθμάρχες και το ορίζει και έγγραφο του ΟΣΕ ότι είναι η δική τους ευθύνη να καθορίσουν τη γραμμή και να ενημερώσουν. Δεν είπα για μηχανοδηγούς, είπα για τους μηχανοδηγούς του τρένου των ευθυνών. Εννοούσε μεταφορικά. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω εκεί και για να αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Κατάλαβα, συγγνώμη, είναι και πρωί. Όχι, μια χαρά, το συνοηθήκαμε. Τόσο καιρό η υπεύθυνη του ΟΣΕ είναι στο απειρόβλητο. Δηλαδή θεωρείτε δεν θα φτάσει σε βάθος η έρευνα? Αυτό να καταλάβουμε. Αυτό γιατί αυτό. Δεν θα έπρεπε όμως, να σας πω παράδειγμα, το λέω κάθε μέρα για να το καταλάβει ο ακροατής σας και ο τηλεθεατής σας. Όταν, ας πούμε, είχαμε ένα δίκημα παιδικής πορνογραφίας, η αστυνομία, ξέρει ο κ. Κρυκέτος, θα είχε πάει ήδη, θα είχε κατασχέσει υπολογιστές, έγγραφα. Τόσο καιρό οι υπεύθυνοι του ΟΣΕ αλωνίζουν ελεύθεροι. Δεν ασχολείται κανείς μαζί τους. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε να μην ξαναζήσουμε φαινόμενα σαν την περίπτωση με τη δικογραφία με το Μάτι, που στα 5 χρόνια η υπόθεση δεν έχει δικαστεί σε πρώτο βαθμό. Τρίτον, και για να κάνω μια τρίτη παρατήρηση, να το βάλω το θέμα συνολικά από άποψη πολιτική, νομική, όχι μόνο να μιλήσω, δεν με απασχολεί να μιλήσω τώρα για τη δικογραφία και φαντάζομαι δεν με έχετε φέρει για αυτό το λόγο εδώ. Για τη μεγάλη εικόνα. Όχι. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν λέει ότι για μια φορά ακόμα η κυβέρνηση καλά κάνει και δίνει παροχές στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι υπέστησαν αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία και τη ζημιά. Είτε τραυματίες ή πολύ περισσότερο συγγενείς θανόντων. Αυτούς θα τους ξαναπληρώσει ο ελληνικός λαός, δηλαδή αυτοί οι οποίοι φταίνε. Θα αποζημιώσουν αστικά τα θύματα τους? Δηλαδή την αποζημίωση θα την πληρώσουν οι φορολογούμενοι πολίτες ή θα την πληρώσουν εκείνοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη τόσο καιρό? Για να θυμίσω τελευταίως την υπόθεση Μάτι, οι αποζημιώσεις οι οποίες δόθηκαν με βάση δικαστικές αποφάσεις έχουν εφεσιβληθεί. Είναι στο δικαστήριο ακόμα. Πήγανε παραπίσω οι αποζημίωσεις των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, αυτοί δεν ήταν νέοι άνθρωποι που έπρεπε να πάρουν τις αποζημιώσεις τους και πρέπει να ταλαιπωρούνται άλλα κάποια χρόνια στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας? Και, εν πάση περιπτώσει, οι αστικές αξιώσεις θα καταλογιστούν στους υπαιτίους ή πάλι θα δώσουμε λεφτά από τον κορβανά το δημόσιο και αυτοί οι οποίοι φταίνε θα περιμένουν 4 και 5 χρόνια να δικαστούν, και αν δικαστούν και δεν θα αποζημιώσουν ποτέ αστικά τα θύματα τους? Έχετε απόλυτο δίκιο. Και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί κυκλοφορεί πάρα πολύ η δήλωση ενός συναδέλφου σας, του κυρίου Λίτρεν, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος λέει, μου φαίνεται... Δεν κάνω δηλώσεις. Με τους συναδέλφους μου και τις δηλώσεις τους ασχολούνται άλλα όργανα. Ας την ακούσουμε όμως, να ακούσουμε τι είπε. Πρόεδρε, ότι λέει, μου φαίνεται αδιανόητο να συζητάτε για το αν θα κατέβει ή όχι στις εκλογές ο πρώην ο κύριος Καραμανλής και όχι για το αν θα είναι κατηγορούμενος. Εγώ δεν αναφερόμουν στα πολιτικά πρόσωπα της υποθέσεως. Πόσο βαθιά θεωρείτε ότι θα... Αναφερόμουν σε όλες τις διαχρονικές ηγεσίες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων, είτε είναι ο ΣΕΙΤΡ, εγώ ΣΕΙΤΡ, δεν ξέρω ποιος είναι θα δούμε ποιος είναι ο αρμόδιος να καταλογιστούν οι ευθύνες, οι οποίοι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα η ελληνική δικαιοσύνη δεν τους έχει καλέσει. Έχουμε φτάσει στο σταθμάρχη, στον επιθεωρητή, στον περιφερειακό, στον άλλο σταθμάρχη. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Η δική σας γνώμη, πόσο βαθιά θεωρείτε ότι θα φτάσει αυτή η έρευνα, Πρόεδρε? Εάν δεν φτάσει βαθιά το μαχαίρι, αυτό λέει. Θα πειραχτούν και συμφέροντα, θα πάνε και στις αμαρτωλές συμβάσεις και θα βρούνε τις εταιρείες αυτές τους εργολάβους. Να μην συγκαλύψουμε τους εκλεκτούς των πολιτικών ηγεσιών, οι οποίοι διαχειρίστηκαν τα χρήματα, οι οποίοι διαχειρίστηκαν τις ευθύνες, οι οποίοι τόσα χρόνια άφησαν το σιδηρόδρομο στην τύχη του χωρίς σηματοδότηση, χωρίς ECTS, χωρίς τηλεδιοίκηση και χωρίς μια σειρά από άλλες. Εδώ χτες βλέπαμε να πέφτουν, να κλείνουν μπάρες με μανιβέλα. Εμείς το αναδείξαμε. Ναι, το είδατε λοιπόν. Αν αυτό το πράγμα δεν θα πρέπει κάποιος να απολογηθεί?
Ναι. Αυτό που συμβαίνει. Και, πριν πάμε στον κύριο Κρικέτο, επειδή είπατε κάτι έμεσα και ανοίγεται μεγάλη κουβέντα που φαντάζομαι θα την δούμε τις επόμενες μέρες. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις που είπατε, θα τρέξει, θέλω να πιστεύω ότι αυτά που ανακοινώθηκαν θα τρέξουν. Λοιπόν, η ίδια η εταιρεία Hellenic Train έχει πει ότι στις αποζημιώσεις εμείς θα τις αποδώσουμε κανονικά. Έχει βγάλει ανακοίνωση και αφορούσε την προκαταβολή αποζημίωσης. Το θυμάστε αυτό, η Hellenic Train. Η χρήση της ρήτρας. Ναι, της ρήτρας. Στο τέλος, η Hellenic Train, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να πάει στο ελληνικό δημόσιο και να πει: θέλω να με αποζημιώσετε. Γιατί για όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί, για παράδειγμα. Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο σε νομικά πρόσωπα. Όχι, εγώ σας το κάνω εγώ το κάνω το ερώτημα. Προφανώς θα υπάρχουν αναγωγικές. Έχετε την εντύπωση ότι μιλάμε για φιλανθρωπικά ιδρύματα. Εγώ δεν το βάζω τυχαία. Μιλούμε για νόμιμες εταιρείες. Εγώ δεν το βάζω τυχαία και επίσης δεν ρωτάω τυχαία κάποιον. Εσάς στην προκείμενη, γιατί ξέρω που ρωτάω. Και δεν το βάζω τυχαία. Κάτι ξέρω, γι' αυτό λέω. Προφανώς υπάρχουν δικαιώματα τα οποία μπορούν να ασκηθούν. Δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί δεν είμαι στο μυαλό και στο κεφάλι των ανθρώπων αυτών. Μάλιστα. Αλλά ο νόμος δίνει δικαιώματα σε αυτούς που έχουν τέτοιου είδους εμπλοκή να ζητήσει και αυτοί αποζημίωση από συμβατικές ρήτρες που υπάρχουν συμβάσεις. Δεν τις έχω δει τις συμβάσεις. Δεν ξέρω, δεν τις έχουν δει οι συνδικαλιστές. Δεν θα τις έχω δει εγώ προφανώς. Άρα λοιπόν. Το πρόβλημα όμως, εγώ το είπα αλλού, δεν το εντόπισα στην Hellenic Train ή στους υπευθύνους των ανθρώπων. Υπάρχουν πρόσωπα πίσω από τα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή, ο ΣΕ δεν είναι ένα μόνο νομικό πρόσωπο, έχει ευθύνη. Υπάρχει αναγωγή που λέμε εμείς τα νομικά. Με καταλαβαίνει και ο Τσουκαλάς τι εννοώ. Δηλαδή, πρέπει να δούμε αν κάποια στιγμή αυτοί οι οποίοι. Δεν το λέω γιατί το πρόβλημα είναι ποιος θα πληρώσει. Είναι ότι στο μέλλον. Όποια να λαμβάνει τις υπεύθυνες θέσεις, δεν είναι για να τις βάζουν το βιογραφικό τους και να βάζουν χρήματα στην τσέπη τους από αυτή τη δουλειά, από το μισθό τους εννοώ. Είναι για να μπορούν να μην ξανασυμβούν τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά ότι στο παρελθόν, παιδιά, αυτοί που κάνανε λάθη τα πληρώσανε. Γιατί όσο βλέπουν ότι κάποιοι δεν τα πληρώνουν τα λάθη, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και τα πληρώνουν και κάποιοι σταθμάρχες των ευθυνών και μπιθωρητές, σου λέει. Τι θα πάθουμε για να ξαναγίνει πάλι μια τράκα, όπως την είπε πολύ ωραία τράκα. Τη φράση που ακούω αυτές τις μέρες. Τι θα πάθω κι εγώ, θα επαναληφθεί το φαινόμενο. Μάτι, σας θυμίζω Μάτι, σας θυμίζω Τέμπη, σας θυμίζω Μάντρα. Λοιπόν, δεν τα έχουμε ζήσει. Να υπάρξει προσωποποίηση των ευθυνών και να πληρώσουν και αυτοί οι οποίοι στην ουσία έχουν την ευθύνη. Γιατί αλλιώς όλα πηγαίνουν στον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό εννοεί ο Πρόεδρος. Και να πάει και η Τσουκαλά, η προσωποποίηση και σε όσους ξέρανε. Παίρνανε εξώδικα, παίρνανε επιστολές και ξέρανε. Χθες είχαμε, κύριε Βερβεσέ, εδώ τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα. Και ρωτήθηκε επί αυτού, ακόμα και για τη δικαιοσύνη, εάν όλο αυτό το διάστημα που στέλναν τα εξώδικα, γιατί εδώ συνδικαλιστές κατήγγειλαν στην εκπομπή ότι είχαν ενημερώσει και την εισαγγελία για όλα αυτά που λέγανε για την ασφάλεια. Εάν θα πρέπει να δούμε διώξεις και στον χώρο της δικαιοσύνης. Και το άφησα ανοιχτό ξεκάθαρα ότι θα διερευνηθεί ακόμα και αυτό. Γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε προλάβει αυτό το κακό, να μην έχει πέσει αυτό το μαύρο σύννεφο πάνω από τη χώρα μας. Μια αναφορά που στέλνανε οι συνδικαλιστές, ποιος σέβεται στο αρχείο. Και το λέγατε κι εσείς αυτό. Εμένα η βασική αναφορά μου στη δικαιοσύνη αναφερόταν. Μετά αναφερόταν σε αυτούς που οφείλουν να ασκήσουν αγωγές κατά των υπευθύνων. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό βλέπω, ότι η δικαιοσύνη αντί να ασχολείται πάλι κυρίως με τους βασικούς υπευθύνους. Γιατί δεν έχουν κάνει έφοδο στα γραφεία του ΟΣΕ. Έχουν κάνει έφοδο πληροφορίες, αλλά δεν έχουν κάνει έφοδο στα γραφεία του ΟΣΕ στην Μόνο Αθήνα. Η Ράση έχει πάει, η οποία και αυτή, είναι και αυτή ελεγχόμενη για το αν έκανε καλά τη δουλειά. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει ήδη ζήτημα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η μη εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Δεν θα έπρεπε να έχουν μπει μέσα να τα έχουν κατασχέσει όλα. Υπάρχει μια περίπτωση που πήγαν και σβήσανε με μπλάνκο. Προλάβαν και έκαναν δολιοφθορά στα έγγραφα. Άρα ποιος προσεγγιάται ότι δεν άρπαξαν άλλα πράγματα. Αλλά αυτή τι μυαλό είχαν με μπλάνκο. Σε άλλες περιπτώσεις η ελληνική δικαιοσύνη προφυλακίζει ανθρώπους με το κριτήριο ότι μπορούν να βλάψουν το έργο της προανάκρισης. Εδώ. Είναι στο απειρόβλητο κάποιοι. Άρα καταγγέλλεται. Ελπίζω, δεν καταγγέλλω. Λέω ότι διαπιστώνω πραγματικό γεγονός. Ότι τόσες μέρες ασχολούμαστε πράγμα και καλά κάνει η δικαιοσύνη με τον πιστωρητή, τον αδμάρχη, τον άλλο. Πρέπει να ανοίξει, λέτε. Να ανοίξει. Καθυστερήσεις, πολυγορίες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τι λέτε. Έπρεπε να έχουν πάει και αυτοί οι οποίοι έκαναν δολιοφθορά να έχουν απολογηθεί και να έχουν συλληφθεί. Έπρεπε να έχουμε ανοίξει την έρευνα περισσότερα. Και πιο ψηλά. Για επικεφαλής, λέει. Να μην στεναχωρούμε, μήπως και στεναχωρέσουμε τους εκλεκτούς που είχαν βάλει κάποιοι σε αυτές τις διοικήσεις. Για μισό λεπτό. Κύριε Κρικέτε, βέβαια εσείς δεν είστε νομικός, αλλά και από την πρώτη στιγμή οι συνάδελφοί σας έχετε εικόνα. Ή γίνεται έτσι καμία. Γιατί με συζητάμε αν έχουν μπει στα γραφεία της ΟΣΕ, αν έχουν πάει επιθεωρητές, ναι. Μαθαίνετε τίποτα. Γιατί και δική σας συνάδελφοι θα είναι μαζί τους, σαν κλιμάκιο.
Καταρχήν να πω για άλλη μια φορά τα συλληπιτήρια σε αυτές τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, γιατί αυτή η πληγή δεν θα κλείσει ποτέ για αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, οι συνάδελφοι μου από την πρώτη στιγμή, ειδικά οι συντροχεία Λάρισας, έχουν κάνει πολύ σωστά τη δουλειά τους, έχουν συλλέξει τα στοιχεία, έχουν σχηματιστεί δικογραφία. Είμαι σε θέση να ξέρω ότι προχωράει η έρευνα, ενδεχομένως δεν ανακοινώνονται όλα τα πράγματα για ευνόητους λόγους, οι νομικοί το ξέρουν αυτό. Καλά, άμα είχαν μπουκάρει μέσα στο νοσέ στην Αττική, θα το ξέραμε. Θα σας πω και αυτό που είπατε με τον Μπλάνκο είναι κάτι το οποίο έχει ήδη ελεγχθεί. Yeah. Και θα δείτε ότι μα θα αποδοθούν. Γνωρίζετε κάτι παραπάνω. Υπάρχει έγγραφο, το έχουμε δει στις κλίνες στο νοσοκομείο. Ναι. Θα αποδοθούν οι ευθύνες. Πότε θα τον φωνάξουν? Εντάξτε, για να πούν γιατί έβαλε Μπλάνκο. Μην είστε βέβαιοι. Εδώ μας λέει ο Πρόεδρος ότι θα μπορούσε να έχει. Τι ποινή θα μπορούσε να έχει αυτή η παραποίηση εγγράφου σε μια τέτοια διερεύνηση εθνικής τραγωδίας, Πρόεδρε? Εντάξει, οι ποινές εξαρτώνται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται κάθε. Δεν θα κάνουμε τώρα. Είναι αλληλουχία. Ναι, αλλά μιλάμε για ένα έγγραφο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι αλλίωση εγγράφου. Και θα βρεθεί και ποιος το έχει κάνει και πότε το έχει κάνει. Αυτό που έχετε βρει ποιος το έχει κάνει. Μέσα να βρεθούν τα πάντα. Αφού έχει κάμερες, λέει. Πέρα από τις κάμερες, μπορεί το εγκληματολογικό νευρό να διαπιστώσει πότε ακριβώς έγινε. Δεν το λέτε τυχαία, κύριε Κυριακή, το κάτι ξέρετε. Ναι, σας λέω ότι όλα αυτά θα ερευνούνται και θα δείτε ότι θα υπάρξουν σύντομα αποτελέσματα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να καλυφθεί τίποτα. Είναι τόσος ο πόνος και η οργή του κόσμου που κανένας δεν θα μπορούσε να σκεφτεί, να σκεπάσει κάτι. Ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Βρεσσός, σωστά λέει ότι πρέπει κάποια πράγματα να γίνονται γρήγορα, να μην χάνονται στοιχεία. Εγώ σας λέω ότι γίνονται κάποια πράγματα, δεν ανακοινώνονται. Κατά την άποψή μου, καλώς δεν ανακοινώνονται. Πάλι οι νομικοί ξέρουν ότι η προανάκριση πρέπει να είναι μυστική για να διαφυλαχθεί τι, τα στοιχεία, να μην χαθεί τίποτα, να μην μαθαίνουν ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι σε δυσχερή ή μπορούν να είναι και κατηγορούμενοι αύριο.